Εδώ είμαστε με τους καλεσμένους μας, με τους πολιτικούς μας, οποίους και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Βέτα, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Έχουμε τον κύριο Νίκο Μίλη, ο οποίος είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθατε, κύριε Μίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς που την αποδεχτήκατε. Καλή Σαρακοστή. Και σας ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε σήμερα. Και βεβαίως θα έχουμε μέσω Skype τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη, ο οποίος είναι και ένας από τα μέλη της Επιτροπής, Εκλογικής Επιτροπής, μάλλον της Νέας Δημοκρατίας για τις Ευρωεκλογές. Κύριε Γαϊτάνη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, δεν ξέρω αν ακούτε. Καλημέρα. Πολύ καλά, πολύ σας καλά. Σας ακούμε και σας βλέπουμε. Σας ακούμε και σας βλέπουμε. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γαϊτάνη. Αναντήρητε. Λοιπόν, ξεκινάμε με εσάς, κύριε Γαϊτάνη. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από το τελευταίο, το πιο πρόσφατο θέμα της επικαιρότητας. Έχει να κάνει με την παρέτηση της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου. Συμπαρέσυρε βεβαίως και την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και του... Γενικού Γραμματέα από Δημοπολιτισμού. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν παρετείται ή αν αφαιρούνται οι αρμοδιότητες από το Κομματικό Σέντρο της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως είναι μια υπόθεση η οποία έφερε τη Νέα Δημοκρατία σε δύσκολη θέση, κυρίως λόγω της επιστολικής ψήφου, βεβαίως και της ενέργειας να σταλούν mail, τα οποία mail βεβαίως είναι προσωπικά δεδομένα σε εκατοντάδες, σε χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι προστίθενται στις λίστες τώρα με την επιστολική ψήφο. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση με αυτή την ενέργεια της κυρίας Σιμακοπούλου? Θα τα ξεκαθαρίσουμε λίγο, κύριε Παγάνη. Καταρχάς, το ζήτημα δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την επιστολική ψήφο. Το Μάιο του 2023 υπήρξε μια διαρροή κάποιων email, θα δείξει έρευνα πώς είναι αυτή, το λέω πόσα είναι αυτά, το λέω γιατί μιλήσατε για χιλιάδες, από τον συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα τότε του Υπουργείου, τον Μιχάλη Σταυρονοντάκη, προς το Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, και από εκεί έφτασαν στην κυρία Σιμακοπούλου. Εμείς, ξέρετε, όλοι αυτοί οι παρετήσεις που υπήρξαν χθες, υπήρξαν διότι διεξήχθη μία έρευνα, όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός, χωρίς να περιμένει η κυβέρνηση τα πορίσματα της δικαιοσύνης, η οποία τρέχει και είναι μια ανάλογη διαδικασία που φυσικά γίνεται και πρέπει να γίνει και θα καταδείξει τα δικά της συμπεράσματα και με τις δικές της διαδικασίες. Και από εκεί και πέρα, επειδή η κυβέρνηση είπε ότι διεξάγει την έρευνα και δεν θα μείνει τίποτα κρυφό, οδηγήθηκε σε αυτό το συμπέρασμα και υπήρξαν αυτές οι παρετήσεις. Από εκεί και πέρα, έχουμε να κάνουμε ένα ζήτημα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το διάβλητο της επιστολικής ψήφου και, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν έχει να κάνει και με δεδομένα που αφορούν την επιστολική ψήφου. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, αφορμής αυτής της υπόθεσης και επειδή η αντιπολίτευση συνολικά ψάχνει να βρει ένα σκανδαλοθυρικό λόγο για να αποκτήσει πολιτικό λόγο και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι, αν θέλετε, δεχτήκανε, έχουν στα μέλη τους στελέχη οι οποίοι είναι τελεσίδια καταδικασμένα για υποθέσεις που αφορούν χειραγώγηση του συντάγματος ή φέρεται να είχαν παραϋπουργία εντός του Μεγάλου Μαξίμου όταν κυβέρνησαν, πάει πολύ λοιπόν να μας κουνούν το δάχτυλο. Κύριε Παγάνη, δεν θα ανεχτούμε τέτοια ζητήματα. Ο Πρωθυπουργός ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Η εσωτερική, αν θέλετε, έρευνα έγινε, κατέδειξε κάποια συμπεράσματα. Υπήρξαν οι παρετήσεις, από εκεί και πέρα το λόγο τον έχει ανεξάρτητη αρχή και ελληνική δικαιοσύνη. Και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν να μπει στο κάδρο και η κυρία Κεραμέως, Υπουργός Εσωτερικών, τι απαντάτε, κύριε Γαϊτάνη? Σας απάντησα προηγουμένως, κύριε Παγάνη, ότι αυτή η διαρροή των δεδομένων έγινε μετά τις εκλογές του Μαΐου του 2023, όταν υπήρξε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν ήταν η κυρία Κεραμέως Υπουργός Εσωτερικών την περίοδο εκείνη. Μάλιστα. Πάμε, κύριε Βέτα, σε εσάς και δράτω με τις ευκαιρίες που πιάνουμε βασικά από το τελευταίο να μας πείτε, αξιώνετε την παρέτηση της κυρίας Κεραμέως, του Υπουργού Εσωτερικών? Κοιτάξτε, νομίζω ότι εδώ συνεχίζεται ο θεσμικός κατήφορος της Νέας Δημοκρατίας. Μετά το Predator έχουμε αυτό και για τη Νέα Δημοκρατία είναι απολύτως λογικό. Άκουσα τον κύριο Γαϊτάνη να χρησιμοποιεί λέξεις, διαδικασίες, ξέρω εγώ κάποια πράγματα. Ακούστε, κύριε Γαϊτάνη, εδώ μιλάμε για εκλοπή. Κλοπή προσωπικών δεδομένων. Δεν μιλάμε για απλές παρετήσεις. Μιλάτε για διαδικασίες εσωτερικές και ελέγχου, τις οποίες παρήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης. Εδώ ευρωβουλευτή σας παρετείτε, μάλλον από πομπή ευρωβουλευτή έχουμε. Έχουμε από πομπή, και εδώ είναι το ερωτηματικό, πέρα από την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα, από πομπή Γενικού Γραμματέα από Δήμο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί της Νέας Δημοκρατίας? Πώς εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία? Μήπως ήταν μηχανισμός ελέγχου των ψήφων ο κ. Θεοδωρόπουλος?
Δεν καταλαβαίνουμε. Προσπαθείτε να πείσετε τον κόσμο ότι δεν είναι τίποτα. Είναι συνηθισμένη διαδικασία αυτή. Το να κλέβουμε προσωπικά δεδομένα. Είπατε επίσης δεν συγχαίεται, μάλλον δεν συνδέεται με την επιστολική ψήφο. Μπα, ποιο σας το είπε. Ποιο σας λέει, ξέρετε, μπορείτε να πείτε σήμερα ότι τα δεδομένα αυτά πήγαν μόνο στην κυρία Σημακοπούλου. Μπορείτε να το δηλώσετε θαρσό σήμερα ότι πήγαν μόνο εκεί. Μα έχει σχέση με την διαφάνεια αυτό. Μισό λεπτό, περιμένετε. Να καταλάβω. Όταν πιάνεις κάποιον, με τη γίδα στην πλάτη, προφανώς να το ξαναπιάσεις πάλι είναι απολύτως πιθανό. Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι δεν θα λειτουργήσετε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Η πολιτική ευθύνη, μιας και μιλάτε για την κυρία Κεραμέως, η οποία δεν ήταν, ξέρω εγώ, ημερομηνίες κλπ. Είναι, το ερώτημα είναι ένα, για να το ξεκαθαρίσουμε. Η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, η κυρία Κεραμέως, έκαναν μάλλον όσα έπρεπε για να μην μπορούν τα δεδομένα να φύγουν. Η απάντηση προφανώς είναι όχι. Άρα λοιπόν η πολιτική ευθύνη έτσι αποτυπώνεται. Στο ότι δεν μπόρεσε, δεν ήθελε ή δεν ήταν ικανή να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα μου, κύριε Γαϊτάνη. Γιατί τα προσωπικά μου δεδομένα είναι σήμερα σε χαρτιά και σε συρτάρια. Καταλάβατε, κύριε Βέτα, και προφανώς αφήστε σε μένα, σας παρακαλώ, σε μένα αφήστε τις γαλλικές. Αφήστε τις γαλλικές και τις δικαιολογίες τύπου γάμα. Αφήστε τα αυτά σε μένα. Η ουσία του πράγματος, εγώ θα διεκδικήσω τον χρόνο μου. Η ουσία του πράγματος, κύριε Γαϊτάνη, δεν δικαιολογείται από εσάς. Κλέψατε τα δεδομένα, τα δώσατε σε μία ευρωβουλευτή, μπορεί και σε περισσότερους. Και από εκεί και πέρα λοιπόν εμείς προφανώς θέτουμε ζήτημα αξιοπιστίας σας. Όχι της επιστολικής ψήφους. Άρα δική σας αξιοπιστίας. Γιατί μετά το Predator και μετά από αυτό φοβάμαι ότι μέχρι τις ευρωεκλογές θα έχουμε και άλλα γεγονότα, κύριε Γαϊτάνη, και εδώ θα είμαστε. Αυτά. Στην πλατφόρμα η ΣΥΡΙΖΑ πώς βρέθηκε η κυρία Σημακοπούλου. Τώρα να σου πω κάτι. Ο καθένας μπορεί. Δηλαδή, συγγνώμη, αν μπείτε εσείς σήμερα και κάνατε ένα αίτημα στην πλατφόρμα η ΣΥΡΙΖΑ και σας απαντήσει κάτω. Ακούστε να σας πω τώρα. Και απαντήσει λοιπόν η πλατφόρμα ότι ελέγχουμε το σκρινάρω. Πάνω να πει ότι εσείς κάνατε αίτημα. Άρα για να απαντήσω όμως και επί της ουσίας, έχετε κάθε δικαίωμα να προβείτε σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες, να δείτε ποιος έστειλε αυτό το mail. Ερώτημα. Λοιπόν. Η κυρία Σημακοπούλου έθεσε, αν έχει προσβληθεί από αυτό το ζήτημα. Έχει θέσει ζήτημα ελέγχου. Η απάντηση είναι θαρσός όχι. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Γιατί η κυρία Σημακοπούλου, η οποία το έθεσε ως μυριζόν ζήτημα χθες, ότι δήθεν κάποιος πήγε να τη βάλει στον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τρέχαμε εμείς να βάλουμε την Σημακοπούλου στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, γιατί η κυρία Σημακοπούλου δεν θέλει να ελεγχθεί ποιος έστειλε αυτό το mail. Μπορώ να απαντήσω, κύριε Παγάνη. Ναι, γρήγορα όμως για να πάμε στον κύριο Μίλη. Λοιπόν, καταρχάς ο κύριος Βέτας και το κόμμα του συνολικά δεν έχουν απαντήσει στην καταγγελία που έκανα εγώ πριν δύο χρόνια κατά τη διάρκεια των σημαντικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ, όταν το ανήλικο παιδί μου στο κινητό που χρησιμοποιεί δέχθηκε μήνυμα από το ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχει στις εκλογές. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τα 15χρονα να ψηφίσουν, είχε στείλει και σε ένα 12χρονο. Επειδή ο κύριος Βέτας μας είναι πάρα πολύ ευαίσθητος, και αυτός και το κόμμα του, περιμένω να μου πει ποια είναι η εσωτερική έρευνα που κάνανε. Γιατί εμείς τώρα κάνουμε. Βάλτε μια ανωτελεία και θα απαντήσει ο κύριος Βέτας μετά και θα έχετε και εσείς τον χρόνο μετά τον κύριο Μίλη. Μισό λεπτάκι. Ναι. Είπα, κύριε Παγάνη, ότι η διαρροή αυτών των emails έγινε τον Μάιο του 2023. Σαφές. Ο κύριος Βέτας δεν ακούει, δεν θέλει, δεν τον ενδιαφέρει το ΣΥΡΙΖΑ την αλήθεια. Σας απάντησα εγώ, κύριε Βέτα. Μην πάρουμε άλλα από αυτό. Δεν καταλαβαίνετε. Θα δώσουμε στον κύριο Μίλη παραπάνω χρόνο τόσο ή άλλως, αλλά μην πάρουμε άλλα από αυτόν. Τοξικότατο κόμμα με ένα τοξικότατο πολιτικό. Θα έχετε χρόνο μετά τον κύριο Μίλη να απαντήσετε συνολικά. Κύριε Μίλη, ελάτε. Είχαμε επισημάνει από την αρχή και από τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου ότι έχουμε αρκετές επιφυλάξεις. Όχι ως προς τη διαδικασία, αλλά ως προς τη μεθοδολογία. Δυστυχώς δικαιωνόμαστε από τα γεγονότα. Κύριε Παγάνη, κύριε Λιοπούλου, η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών εκλογικό της κέντρο. Κύριε Γαϊτάνη, βάσει του νόμου, υπεύθυνη για την τήρηση των δεδομένων τέτοιου χαρακτήρα είναι Υπουργός Εσωτερικών και οφείλει να απαντήσει. Μα δεν ήταν Υπουργός. Οφείλει να απαντήσει. Οφείλει να απαντήσει η σημερινή Υπουργός, κύριε Γαϊτάνη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, νιώθουν και σε αυτή την υπόθεση, είπε πριν ο κύριος Γαϊτάνης ότι δεν συνδέεται, λέει, η επιστολική ψήφος με το γεγονός αυτό της κυρίας Σημακοπούλου και τη διαρροή των δεδομένων. Σε διάφορα site και στα media και στο TikTok
επιφανείς στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λέγανε το προηγούμενο διάστημα, και είναι στη διάθεσή σας αυτά τα δεδομένα, ότι με το δεδομένο αυτό προσπαθούμε να σπηλώσουμε τη μεγάλη πρωτοβουλία της επιστολικής ψήφου και λένε ότι όλα αυτά είναι ψεύδι και συκοφαντικές προσπάθειες εκ μέρους των κομμάτων. Τα σημερινά γεγονότα τι έχουν να πούνε? Εμείς μιλάμε με γεγονότα αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς όμως νιώθουν άτρωτοι. Νιώθουν άτρωτοι, νιώθουν αλαζόνες. Εάν δεν είχαν ξεσηκωθεί οι απόδημοι, η κυρία Κεραμέρος ακόμη θα έλεγε ότι έχουμε παραγγείλει μία ΕΔΕ, η οποία εκκρεμεί, εκκρεμούν τα αποτελέσματα των ερευνών, εκκρεμούν τα αποτελέσματα των δικαστικών αρχών και της ανεξάρτητης αρχής. Δυστυχώς η συμπεριφορά τους απέναντι στους θεσμούς είναι απαράδεκτη. Εδώ τι να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας. Εδώ δεν φοβήθηκαν να υποκλέψουν τις συνομιλίες υπουργών, των στρατηγών, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Θα κολλήσουν τώρα στα email των απόδημων. Αυτό σας λένε. Εδώ και τώρα... τι έγινε. Η αλαζονία και η αμετρέπειά τους είναι απίστευτη. Εάν δεν ήταν η επιστολική ψήφος, εάν δεν είχαμε μπροστά σε 2,5 μήνες ευρωεκλογές. Εάν δεν είχαν ξεσηκωθεί οι απόδημοι Έλληνες με το θόρυβο που δημιουργήθηκε, δεν θα είχαμε. Και για αυτό το θέμα, όπως και για άλλα θέματα στην Ελλάδα και για ζητήματα κράτους δικαίου, δεν θα είχαμε πάρει μυρωδιά. Ναι, αλλά τώρα μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γνωρίζοντας ότι είστε ειλικρινείς, τα κόμματα δεν έχουν στη διάθεσή τους email, δεν έχουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις? Σαφέστατα. Δεν στέλνουν τα κόμματα? Εγώ θα πω όλα τα κόμματα. Υπάρχει μια διαφορά, κύριε Παγάνη. Υπάρχει μια διαφορά. Στους πολίτες. Κύριε Παγάνη, σας είπα και πριν, το Υπουργείο Εσωτερικών, της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό με ρωτάτε αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν ρωτάω αυτό. Άλλο τα κόμματα, άλλο η κυβέρνηση. Τις διευθύνσεις που τις βρίσκουν τα κόμματα? Δύο πράγματα μόνο. Πού τις βρίσκουν τα κόμματα? Τα μέλη τους. Πού είναι μαζεμένα? Τα μέλη έχουν. Τα κόμματα έχουν διαδικασίες δικές τους. Αλλά εμένα η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη. Το Υπουργείο Εσωτερικών, κύριε Παγάνη, είναι εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας? Ας μας απαντήσουν σε αυτό. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία πρέπει να απαντήσουν. Βάλτε το γρήγορα για να απαντήσει ο κύριος Γαϊτάνη συνολικά. Πάρα πολύ γρήγορα. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι έλαβαν mail άτομα τα οποία είχαν δηλώσει την διαθεσιμότητά τους να ψηφίσουν σε αυτές τις ευρωεκλογές. Άρα λοιπόν συνδέεται άμεσα. Μιλάμε για φρέσκα στοιχεία και ο κύριος Γαϊτάνης μας λέει τώρα ό,τι να είναι. Και το δεύτερο. Το οποίο αφορά τον ίδιο τον κόσμο και τον απόδημο αλλά και όλους μας και τη δημοκρατία μας είναι. Καλά, απεπένθη ο ένας. Ο άλλος παραιτήθηκε. Η μία δεν θέλει, η υπουργός, με συγχωρείτε, όχι μία, η υπουργός δεν θέλει να μιλήσει για τίποτα. Ποινικές διώξεις θα ασκηθούν. Η εισαγγελία ακούει. Η δικαιοσύνη ακούει εδώ. Ή θα το πάμε πάλι, ξέρετε, με μπάζωμα. Και αυτό θα το μπάζωμα. Κύριε Γαϊτάνη, συγγνώμη, ολοκληρώσατε και σας διέκοψα εγώ πριν περάσω στον κύριο Γαϊτάνη. Θέλω πραγματικά, γιατί το σημαντικό είναι αυτό. Εδώ έχουμε ουσιαστικά την υπαναχώρηση της κυρίας Σημακοπούλου. Έχουμε την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Έχουμε την παραίτηση του Γραμματέα Αποδήμων, νομίζω, της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ πέρα τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Όμως δεν αρκεί αυτό. Θα πρέπει να λογοδοτήσει η κυρία Κεραμέως, θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Βάσει νόμου, σας λέω, είναι υπεύθυνη για τη διαρροή των δεδομένων. Είναι η σημερινή Υπουργός Εσωτερικών, εκτός αν θεωρεί ότι έγινε το 2023, όπως λέμε. Άρα τότε η κυρία Κεραμέως να κρυφτεί λοιπόν και αυτή πίσω από έναν άλλο υπουργό. Πάντως ο κ. Γαϊτάνης μίλησε για τον Μάιο του 2023 που ήταν υπηρεσιακή κυβέρνηση. Η κυρία Κεραμέως είναι σήμερα υπουργός εσωτερικών. Υπάρχει ΕΔΕ, υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν όλα όσα προβλέπονται και πρέπει να γίνουν. Αν δεν υπήρχαν οι απόδημοι να σηκώσουν το θέμα, θα είχε περάσει και αυτό σαν μου λογικά. Ελάτε, κύριε Γαϊτάνη. Καταρχάς, κύριε Παγάνη και κυρία Ελιοπούλου, προς στεναχώρια του κύριου Πέτα προφανώς, γιατί δεν έχουν συνηθίσει και στο κόμμα του, ξέρετε, τέτοιες διαδικασίες. Έγινε μια εσωτερική έρευνα και φτάσαμε σε αυτές τις παραιτήσεις. Το λέω για δεύτερη φορά, ότι η ανεξάρτητη αρχή και η ελληνική δικαιοσύνη θα κάνει τη δική της έρευνα. Και επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει παρά υπουργείο στο Μέγαρο Μαξίμου, ούτε υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη που παρεμβαίνουν στο έργο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη λοιπόν θα κάνει τη δική της έρευνα και θα καταδείξει τα δικά της συμπεράσματα και θα αποφασίσει τι θα κάνει. Αυτό προς τις απορίες του κύριου Βέτα. Γιατί δεν συσχετίζεται καθόλου με την επιστολική ψήφο? Να το ξαναπώ δεύτερη φορά, κύριε Παγάνη και κυρία Λιοπούλ. Στην επιστολική ψήφο τώρα έχουν εγγραφεί πολίτες και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό. Υπήρξαν καταγγελίες στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι το περίφημο newsletter της κυρίας Σημακοπούλ το έχουν δεχτεί μόνο πολίτες του εξωτερικού. Γιατί πρόκειται
για email σε ανθρώπων που είχαν γραφτεί να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές του Μαΐου του 2023. Άρα δεν έχει να κάνει σε τίποτα με διαρροή στοιχείων της επιστολικής ψήφου. Δεύτερο, τα email αυτά τα οποία έχει γίνει διαρροή, θα δείξει η έρευνα της δικαιοσύνης πόσα είναι. Δεν έχουν να κάνουν με το αδιάβλητο της διαδικασίας της επιστολικής ψήφου. Η επιστολική ψήφος θα γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο. Θα συλλέγονται τα ψηφοδέλτια σε ένα χώρο που θα φυλάσσεται από την αστυνομία με κάμερες και το καθεξής. Τα έχουμε πει αυτά. Ναι. Δυστυχώς, τα ανεύθυνα κόμματα της αντιπολίτευσης, όταν λαϊκίζουν, τρέφονται κατά των θεσμών. Γιατί δεν έχουν να πούνε τίποτε άλλο. Δεν έχουν κανέναν τρόπο να κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Σε αυτό που είπε ο κύριος Μίλης, ότι οφείλει να απολογηθεί η κυρία Κεραμέως, τι απαντάτε, κύριε Γαϊτάνη? Συγχωρείτε. Κλέβουν τα προσωπικά δεδομένα και κατηγορεί εμένα και τον κύριο Μίλη ότι είμαστε αντιθεσμικοί. Εμείς οι δύο φταίμε. Κλέβουν τα προσωπικά δεδομένα και δεν έχετε ντροπή. Για ποιους θεσμούς μιλάτε, κύριε Γαϊτάνη? Για αντιθεσμικό ρόλο τη αντιπολίτευση. Να ολοκληρώσει και θα έρθει η σειρά σα. Και δεν τρέπεστε. Ερχόμαστε σε εσά μετά τον κύριο Γαϊτάνη. Ελάτε, κύριε Γαϊτάνη. Και κοροϊδεύετε και τον κόσμο. Μα τα δεδομένα του εξωτερικού θέλετε. Τα άλλα τα έχετε στους εκλογικούς καταλόγους εδώ, κύριε Γαϊτάνη. Ποιο δουλεύετε? Είναι με Skype, να τον αφήσουμε μιλήσει. Ελάτε, κύριε Γαϊτάνη. Χωρίς κανένα στοιχείο. Προσβάλλετε την αξιοπιστία της επιστολικής ψήφου. Εμείς. Αυτό είναι το αντιθέσιμο. Για την επιστολική ψήφο, κύριε Γαϊτάνη, δώσαμε συνένεση και το γυρίσατε μετά και το ζήτησατε για τις εθνικές εκλογές. Αυτή είναι η άποψή σας και για τους θεσμούς και για τη συνένεση σήμερα στη χώρα μας. Αυτή είναι η άποψή σας. Διότι δεν έχετε τίποτα άλλο να πείτε. Προχθές παρουσιάσατε ένα οικονομικό πρόγραμμα το οποίο κοστίζει 40 δις και θα τίναζε την μπάνκα στον αέρα. Κύριε Γαϊτάνη, για την κυρία Κεραμέως θα μας απαντήσετε. Αντιπολιτευτική τακτική. Και σήμερα λοιπόν, ναι, έχουμε αυτό το μεγάλο ζήτημα με τα email, αλλά θα έπρεπε να συζητήσουμε και για τη δική σας αντιπολιτευτική υπευθυνότητα συλλήβδην, η οποία εξακολουθεί και παραμένει τεράστια. Η κυρία Σιμακοπούλου έλεγε ότι είναι μύθος αυτά που γίνονται στο Ευρωκοινοβούλιο με τις υποκλοπές. Μιλούσε για μύθους. Σήμερα βλέπουμε, δεν βλέπουμε παραμύθια, βλέπουμε πραγματικότητες. Για μύθους μιλούσε η κυρία Σιμακοπούλου. Με τις υποκλοπές θα το καταδείξει. Όχι, λέμε ποια είναι η εικονική πραγματικότητα και τι γίνεται σήμερα στην Ελλάδα. Φαντάζομαι, και ποια είναι και η άποψή σας για τους θεσμούς, άμα θέλετε να ανοίξουμε κουβέντα. Και για την άποψή σας για τους θεσμούς. Να ανοίξουμε κουβέντα, ευχαρίστως. Αν μου πείτε πρώτα... Να ολοκληρώσει. Ελάτε, κύριε Γαϊτάνη, ελάτε. Παγάνη, που ζητήσετε να είμαι από το Skype σήμερα για χωροταξικούς λόγους. Σε πάση περιπτώσει, δεν πρέπει την ώρα που μιλάω να μιλάνε πάνω... Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ελάτε, κύριε Γαϊτάνη. Θα έχετε τον χρόνο, ελάτε. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι συνέχεια βάλουν εναντίον της επιστολικής ψήφου χωρίς να έχουν τεκμήρια και δεδομένα. Και πάση περιπτώσει το λέω τρίτη φορά, δεν μπορούν να μας κουνάνε το δάχτυλο κόμματα εμπροκειμένου ΣΥΡΙΖΑ που έχει κορώνα στο κεφάλι του καταδικασμένα στελέχη για τη χειραγώγηση του συντάγματος. Και όταν υπάρχουν στοιχεία για παραυπουργεία στο Μέγαρο Μαξίμου, κύριε Βέτα, για τα οποία ποιείται την ίσα ως κόμμα. Μάλιστα. Ολοκληρώσατε. Βεβαίως, κύριε Πάκη. Πάμε τώρα. Θα πιαστώ λοιπόν από αυτό που είπε τώρα ο κύριος Γαϊτάνης και θα σας ρωτήσω κι εγώ. Διότι είδαμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία στη συνέντευξη που έδωσε στο Μέγκα, στην Ράνια Τζίμα και στον Γιάννη Πρετεντέρη. Όπου όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες Κοντονή, όταν ρωτήθηκε για την περίοδο Νοβάρτης, κατάλαβα από αυτά που είπε ο κύριος πρόεδρος ότι επειδή ήταν στο εξωτερικό και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει αυτοκριτική, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία σχέση με εκείνον τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμως φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να σταθεί, διότι υπάρχει κοινός παρανομαστής, υπάρχουν στελέχοι δηλαδή, που ήταν τότε στην κυβέρνηση και είχαν και μάλιστα ένα κομμάτι των χειρισμών που είναι και σήμερα δίπλα του. Εάν τώρα είχα μαζί μου τις δηλώσεις του κ. Κοντονίδη, τις οποίες έχετε παίξει εδώ πάρα πολλές φορές, και αν μπει κάποιος και γουγκλάρει σήμερα δηλώσεις Κοντονίδη για την Νοβάρτης, θα βγουν μπροστά του 10 σελίδες. Εάν έφερνα εδώ, είχαμε απέναντι τον κ. Κοντονίδη τώρα. Απέναντί μου τον είχα. Και του έλεγα, αγαπητέ Σταύρο, αυτά είναι δικά σου. Αυτά τα λόγια εκείνη την εποχή είναι. Ας τι λέει τώρα. Αφήστε τι λέει τώρα ο κύριος Κοντονής. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτά που λένε τα λόγια του κύριου Κοντονή τώρα. Τα λόγια του κύριου Κοντονή τότε έχουν για μένα σημασία. Μετά μπορεί να πεις ότι θες για πάρα πολλούς λόγους. Ο ίδιος χειρίζεται ότι τα είχε πει στο κοινοβούλιο. Εάν είχα δει τον κύριο Κοντονή εδώ απέναντί μου και του έφερνα μπροστά του τα λόγια του, τις δικές του φράσεις, προφανώς δεν θα ήξερα πού να φύγει. Λοιπόν, και αυτός έβλεπε λοιπόν την Νοβάρτη σαν ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Και αυτό συνεννούσε στην κυβερνητική πολιτική. Δεν είχα δει διαφοροποιήσει του κ. Κοντονή. Το ίδιο ισχύει, κύριε Βέτα, για τον κύριο Κούλογλου. Πώς. Το ίδιο ισχύει για τον κύριο Κούλογλου. Ισχύει για κάθε έναν ο οποίος δεν μιλάει, αγαπητέ κύριε Παγκάνη, στον χρόνο. Πρωτίστως ο Αλεξίπρας. Όταν ρωτάτε τον κύριο Βέτα, γιατί ο κόσμος μας ακούει,
Αυτό είναι η αξιοπιστία. Όχι μετέπειτα κουβέντα. Τι σημαίνει αξιοπιστία? Όταν με ρωτάτε, κύριε Βέτα, πιστεύετε ότι ο κύριος Κασελάκης κάνει αυτό και αυτό? Σημασία, κύριε Παγάνη, έχει η σημερινή μου δήλωση. Όχι η αυριανή μου, όταν φύγω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τότε μπορεί να υποκρύπτει προφανώς ενδεχόμενες άλλου τύπου ιστορίες και ιδιοτέλειες. Άρα λοιπόν. Η Μιλένα Λιοπούλου που λέει ότι αυτό έχει να κάνει και με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίο ο κύριο Αλέξη Τσίπρα το ξεκίνησε το θέμα. Αυτό το άνοιξε. Μισό λεπτό. Ο κύριο Τσίπρα. Για την Οβάρτη και για τι εκλογικέ άδειες. Ο κύριο Τσίπρα μίλησε για λάθος πολιτικές διαδικασίες και για προβληματικούς χειρισμούς στην υπόθεση εκείνη. Προφανώς. Ναι. Θέλει και το θάρρος να μιλήσει κάποιος για αυτό. Είπε και να χρησιμοποιήσει και ένα ρήμα το οποίο έπιασε ο κ. Κοντονής στη συνέχεια. Το ότι βάλαμε ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με άλλους που ενδεχομένως είχαν. Δηλαδή, αυτό είναι ένα ρήμα το οποίο. Τοποθετήθηκε. Αλλά το να βγαίνουν τώρα, διαπρίσει οι κήρυκες τώρα, μετά από 5-6-7 χρόνια και να δηλώνουν πως τα είχαν πει ενώ δεν τα είχαν πει, νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον. Είναι και προσβλητικό στα πρόσωπά μας, για όλους εμάς δηλαδή που στηρίξαμε εκείνη την υπόθεση της διακυβέρνησης εννοώ. Έτσι, ας προσέχουμε λιγάκι. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Μίλη, ναι. Θα ήθελα να πάμε λίγο στη δημοσκόπηση της GPO που είδαμε προχθές στο Star με 42,1 μπροστά τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε στην τρίτη θέση με 13,9. Με ποιο κόμμα είναι πιθανόν. Όχι, όχι, 42 δεν είναι, ναι. 34,8, συγγνώμη, και 13,9 το ΠΑΣΟΚ. Στον GPO, λες. Ναι, στην GPO, σε αυτό το είπα. GPO, σωστά. Λοιπόν, τι φταίει, γιατί αναρωτιέμαι. Παρακολουθήσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη προχθές, δηλαδή, για το ένα θέμα φταίνει δημοσιογράφοι, για το άλλο φταίει, για τις δημοσκοπήσεις φταίει GPO, για το παράλληλο φταίει δεν ξέρω ποιος. Δηλαδή, για όλα φταίνουν όλοι οι υπόλοιποι. Μετά τον είδαμε να κάνει τον αψιολόγο χωρίς να παίρνει θέση σε κέρια ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα, να βάζει δηλαδή να μιλά πολιτικά. Τελικά, αυτό το κόστος το λαμβάνετε, το βλέπετε? Λοιπόν, χαίρομαι για την ανάλυση σας, η οποία πραγματικά τη βλέπουμε καλοπροαίρετα. Καλά κάνετε, δεν την κάνω καλοπροαίρετα, ομολογώ, γεγονότα. Καταρχήν να πούμε ότι προφανώς και όλες οι δημοσκοπήσεις έχουν τη χρησιμότητά τους. Να θυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι υπήρχαν δημοσκοπήσεις οι οποίες πριν τις τελευταίες εθνικές εκλογές έδειχναν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στο 7% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 31%. Και παρεπιπτόντως μιλάμε για την ίδια εταιρεία. Κλείνει η παρένθεση. Δεν αμφισβητώ την αξιοπιστία τους. Απλώς λέω ότι είχαμε παράλληλα δεδομένα και τότε. Και τότε μας ρωτάγανε αν το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη ή στον κύριο Τσίπρα. Τελικά η επιλογή μας να μην επιλέξουμε κανέναν από τους δύο έφερε μια αλλαγή σκηνικού. Και μόνο που μας ρωτάτε σήμερα αν το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο ή τρίτο, αυτό και μόνο έχει αλλάξει το εύρος και της δικής μας προσπάθειας που κάνουμε. Προσέξτε, για να είμαστε ξεκάθαροι με τις δημοσκοπήσεις και τους δημοσκόπους. Όταν με ρωτήσετε και εμένα εάν συμφωνώ ή διαφωνώ με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, θα σας πω ότι συμφωνώ. Με όρους, προϋποθέσεις, με συνταγματική αναθεώρηση, με συγκεκριμένες διαδικασίες που αναδείξαμε και στη Βουλή. Όταν με ρωτήσετε εάν συμφωνώ εάν διαφωνώ για τα απογευματινά χειρουργεία, προφανώς και συμφωνώ. Αρκεί βέβαια την ίδια στιγμή να στηρίζονται και συνολικά ο θεσμός του ΕΣΥ με στελέχωση και με ιατρικό προσωπικό. Φαίνεται πάντως ότι δεν αξιοποιήσατε κάτι. Θέλω να πω ότι. Πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο κάνεις το ερώτημα και σε ποιον απευθύνεται αυτό το ερώτημα ενδεχομένως μπορεί να δημιουργεί και λανθασμένα συμπεράσματα. Εμείς από τη δική μας πλευρά. Από τη δική μας πλευρά. Όλοι κρινόμαστε από τους πολίτες, κύριε Λιοπούλου, και όχι ευτυχώς από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Και αυτό θα φανεί και στις ευρωεκλογές. Είμαστε αισιόδοξοι και θεωρούμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κύριε Μίλη, μου θυμίζει η ΣΥΡΙΖΑ με Αλέξη Τσίπρα. Θα σας πω. Δεν είναι θέμα. Μία αξιοπιστία. Ενώ αν ρωτήσετε τώρα το ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πει ότι είμαστε επειδή αυτό πρέπει να απαντηθεί, για να μην αφήνονται σκιές. Μιλάμε με δεδομένα και γεγονότα. Οι ίδιες δημοσκοπήσεις που σήμερα παρουσιάζουν αυτό το πράγμα λέγανε πριν από 1,5 χρόνο ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάρει 7-8%. Μιλάω με δεδομένα. Ναι. Δεν αμφισβητώ τίποτα. Επιστημονικά ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Σας είπα ότι ο τρόπος που ρωτάνε οι δημοσκοπικές εταιρείες. Η κριτική που σας γίνεται εννοώ στο ΠΑΣΟΚ. Όσον αφορά την κριτική. Ότι γυρίσατε το πιδάλιο στα αριστερά σωστά, και αφήσατε το κέντρο. Πολύ σωστά η κυρία Λεοπούλου είπε τι κάνουμε. Ναι, τι κάνουμε στο ΠΑΣΟΚ. Προσέξτε να δείτε. Ότι έχετε αφήσει το κέντρο στη Νέα Δημοκρατία. Από το 2007. Μέχρι και σήμερα έχει μια πολύ συγκεκριμένη για την θέση για την ανώτατη εκπαίδευση, η οποία είναι ίδια και την οποία μπορώ να τη δώσω στην κυρία Λιοπούλου για να καταλάβουμε αν υπάρχει διαφορά ή όχι.
ζητήματα κομβικά για μας. Την επόμενη εβδομάδα θα αναδείξουμε το σοβαρό ζήτημα στέγασης που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας, με συγκεκριμένη καμπάνια και με συγκεκριμένα μέτρα που προτείνουμε τι πρέπει να γίνει για αυτό το οξύ στεγαστικό ζήτημα. Προσπαθούμε με όλα τα στελέχη και πραγματικά σας μιλάω. Δίνουμε τον αγώνα να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε περισσότερο κόσμο. Είδατε ότι και με αφορμή και το θέμα της επιστολικής ψήφου και της κυρίας Ασημακοπούλου, ξέρετε, δεν είναι προσωπική επίθεση στον κύριο Γαϊτάνη. Είναι επίθεση σε συμπεριφορές και γεγονότα που μας οδηγούν εδώ πέρα. Όμως, να πούμε και εμείς το δικό μας παράπονο, γιατί και εσείς ως δημοσιογράφοι κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Αλλά όταν το Πασόκ αναδεικνύει τις θέσεις του και τα προβλήματά του, και όταν απέναντί του έχουμε μία καταγραφή του κόμματος της αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, όπου βλέπουμε ότι τη μία ο κύριος Κασελάκης στο τάδε πρωινό, την άλλη ο κύριος Κασελάκης στο αεροδρόμιο, την άλλη στο καινούριο του σπίτι, ναι, την άλλη στο κουρίο, την άλλη στο στρατό, την άλλη στο μπαρ, την άλλη για σουβλάκια, νομίζω ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα προτάγματα και τα πολιτικά διακυβεύματα που πρέπει να πείσουμε και να δώσουμε στους Έλληνες πολίτες. Εμείς μένουμε σε αυτά τα οποία λέμε, είμαστε πιστοί στις αρχές μας και στις αξίες μας. Δεν υπάρχει καμία στροφή αριστερά ή δεξιή. Το Πασόκ είναι σταθερό και συνεπές στις αρχές του και στις αξίες του να μπορέσει να εκφράσει τη σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία με ξεκίνημα τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για τις ευρωεκλογές και θεωρούμε ότι θα είμαστε δεύτερο κόμμα με πολύ πιο ενισχυμένα ποσοστά ακόμη και από αυτά που μας δείχνουν. Κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις. Καλό τρίμερο να έχετε.